Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Λίμπερο 107,4, εδώ είμαστε All About Harrison Air με την πρώτη τελευταία ευρωπαϊκή εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. Νίκος Παδόπουλος μαζί σας πίσω το μικρόφωνο, μαζί θα πάμε για τις επόμενες 2 ώρες με τον Γιώργο Μπαϊράμι να έχει ξεμείνει και αυτό στούντι εδώ πέρα την προηγούμενη εκπομπή και να έχει και ειδική αποστολή σήμερα. Όσοι κερδίσατε προσκλήσεις για το καζίνο απόψε για να δείτε το Molde Aris, θα δείτε κάπου μέσα στην αίθουσα και τον Γιώργο Μπαϊράμι να σας βγάζει βίντεο και φωτογραφίες, και άμα σηκωθείτε και πανηγυρίσετε εκεί είναι που ο φακός του θα πάρει φωτιά που λέμε. Και μακάρι σήμερα στο Regency όσοι κερδίσατε από εσάς διπλές προσκλήσεις και θα βρεθείτε στο θέατρο Βεργίνα για να δείτε το μάτς, να σηκωθείτε μία-δύο φορές από τις θέσεις σας για να πανηγυρίσετε γκολ του Άρη κόντρα στη Μόλντε. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή τουλάχιστον για την πρώτη ώρα. Σε ένα δίωρο ουσιαστικά pre-game της απόψινής αναμέτρησης του Άρη με τη Μόλντε στο Άρη στο... κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Άκερ Στάντιον, ωραία, λοιπόν, τι εγκεφαλικό ήταν αυτό. Στο Άκερ Στάντιον του Μόλντε για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League, το μάτς το οποίο θα μας απασχολήσει σήμερα φυσικά και αύριο, άσχετα από την εξέλιξη την οποία θα έχει. Υπάρχει και άλλο μάτς βέβαια σήμερα το οποίο μας ενδιαφέρει και θα ρίχνουμε τις κάποιες κλεφτές ματιές, αυτό της Παρτιζάν με τη Μαλάτια Σπορ στο Βελιγράδι, από το οποίο θα προκύψει και ο αντίπαλος του Άρη στα πλέι-οφ, εφόσον φυσικά ο Άρης ξεπεράσει το εμπόδιο της Μόλντε. Μάτς το οποίο θα έχει τα μάτια του στραμμένα και ο Άρης, είναι η αλήθεια, γιατί προνοεί και θέλει να είναι έτοιμος σε περίπτωση που πάρει την πρόκριση κόντρα στους Νορβηγούς. Βρίσκεται στο Βελιγράδι ο Τόλιος ο Τερζής για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση και να έχει έτσι μια καλύτερη γνώμη και εικόνα και για τους Σέρβους αλλά και για τους Τούρκους, οι οποίοι είναι από τις σταχτοπούτες σε εισαγωγικά του φετινού Europa League, καθώς συμμετέχουν για πρώτη φορά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θα αναφέρουμε όλα τα τελευταία νέα από τον Άρη λίγες ώρες πριν την σέντρα του αγώνα στην Νορβηγία. Είμαστε πλέον λιγότερο από 3 ώρες πριν το ανακτήριο λάκτισμα. Χριστοκιώση του αγώνα με την Μόλντε, έτσι δεν λέγανε πάλι, το ανακτήριο λάκτισμα. Βεβαίως. Διακογιάννης. Θα μιλήσουμε μέχρι τις 7 λογικά πάντα και με τον Χρήστανο Τσαλτίδη. Να κάνουμε μια σύνδεση με το Μόλντε, να μιλήσουμε λίγο και με τον Χρήσανθο για το απόψινό παιχνίδι, πώς το περιμένει και αυτός, να κάνουμε μια κουβεντούλα γενικότερα ποδοσφαιρικά. Θα αναφέρουμε και, και την πιθανή δεκάδα του Άρη, τα δύο σενάρια τα οποία υπάρχουν στο μυαλό του Σάβα Παντελίδη, που βέβαια έχει πει ότι έχει κατασταλάξει, το είπε, το δήλωσε χθες στη συνέντευξη τύπου που πραγματοποίησε όρθιος στην Νορβηγία. Άλλα ήθη και έθιμα έχουν οι Νορβηγοί, γιατί και ο προπονητής και ο παίχτης τη βγάζουν στο όρθιο και μιλάνε σε προσώπους του τύπου. Εντάξει, μακριά από τα τυπικά, έτσι πιο χαλαρά, πιο παρείστηκα να το πω. Εντάξει, μας έκανε λίγο εντύπωση, είναι αλήθεια, όταν το είδαμε χθες να γίνεται. Ο Σάββας Παντελίδης, ο οποίος είπε χθες μεταξύ άλλων ότι έχει καταλήξει στους 11 τους οποίους θα χρησιμοποιήσει στο απόψινό παιχνίδι και στο σύστημα φυσικά. Δεν έδειξε πάρα πολλά πράγματα στις προπονήσεις των προηγούμενων ημερών. Δεν ήταν και πολλές, αλλά και πάλι δεν έδειξε πάρα πολλά προπονήσεις του Άρη. Δύο σενάρια υπάρχουν, θα τα αναφέρουμε, θα τα αναλύσουμε στη συνέχεια της εκπομπής, στο πλαίσιο αυτού του pre-game το οποίο θα πραγματοποιήσουμε. Και με τη βοήθεια φυσικά του Χρήστανθου, τον οποίο θα τον έχουμε μέχρι τις 7. Έχουμε και Κινέζους στο πρόγραμμα, θα μιλήσουμε και για αυτό το κομμάτι, διότι ο Θόδωρος Καρυπίδης είναι στη Θεσσαλονίκη και είναι γεμάτη ατζέντα του, είναι η αλήθεια, με λόγω των Κινέζων επιχειρηματιών που βρίσκονται στην πόλη αυτές τις μέρες, και μάλιστα σήμερα επισκέφθηκαν το Κλεάνθης Βικελίδης. Υπάρχει και σχετικό βίντεο στο All About Aris, το οποίο μπορείτε να δείτε από το καφέ του γηπέδου, όπου παίζανε από ό,τι είδα και κάποια έτσι σποτάκια των εταιριών στις τηλεοράσεις του καφέ, και απολάβαναν όλοι έτσι τα beverages. Δεν μου έρχεται η ελληνική λέξη και μου έρχεται η ξένη. Λοιπόν, με φόντο φυσικά το Κλεάνθης Βικελίδης. 6,5 λέει ο άλλος.
Και 6.30 έρχεσαι. Τι άγαμε έτσι, 6.30 τι έχει να κάνει νωρίτερα. Λοιπόν, θα τον έχουμε και τον Χρήστο λοιπόν. 6.30 ώρα θα τον καλέσουμε στο τελευταίο κομμάτι τη εκπομπή. Άρα, 6.30 παιδιά, να προετοιμαστείτε, να έχετε τα τηλέφωνα αναχείρας. Δεν θα ανοίξουμε τις γραμμές για να μιλήσουμε και με εσάς λίγο πριν τη σέντρα στο Άκερ Στάντιον. Μέσα στην μέρα, βέβαια τώρα όσο πλησιάζουμε προς το μας το κόβω λίγο δύσκολο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Είναι πιθανό να ανακοινωθεί και η απόκτηση του Lawrence De Bock από τον Άρη με τη μορφή δανεισμού από τη Λίντς για τον επόμενο χρόνο. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι, άρα αρχίζουν να μειώνονται και οι πιθανότητες για να έχουμε σήμερα κάποια ανακοίνωση. Αν όχι σήμερα, το αργότερο μέχρι αύριο θα ολοκληρωθεί και τυπικά ο δανεισμός του 26χρονου Βέλγου Μπακ, ο οποίος βρίσκεται από χθες στην Θεσσαλονίκη, πέρασε τις καθιερωμένες εξετάσεις χωρίς προβλήματα. Άρχισε να κάνει και τις πρώτες του βόλτες στην πόλη, όπως είδαμε μέσα από τις αναρτήσεις του στα social media. Η ενημέρωση της ΠΑΕ χθες έλεγε ότι θα υπάρξει σήμερα η ανακοίνωση για τον De Bock, αλλά επειδή περνάνε οι ώρες και φτάνουμε και προς το μάτι σιγά σιγά, αρχίζουν να μειώνονται οι πιθανότητες. Το αργότερο μέχρι αύριο θα ανακοινωθεί και ο δανεισμός του Βέλγου, ο οποίος θα ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα από το Σάββατο, όταν και αυτή θα έχει επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη, στρέφοντας την προσοχή της στον επαναληπτικό του Κλεάνθης Βικελίδης με τη Μόλτε. Ένα επαναληπτικό που σίγουρα στον οποίο θέλει να πάει με ένα θετικό αποτέλεσμα, το οποίο θα προσπαθήσει να πάρει απόψε κόντρα στους Νορβηγούς. Από σήμερα στην ουσία ξεκίνησε και η διάθεση των εισιτηρίων για τον επαναληπτικό με τη Μόλτε από την Μπουτίκ. Χθες ανακοινώθηκαν τα εισιτήρια από την ΠΑΕ, αλλά λίγο πριν κλείσει η Μπουτίκ. Είναι η αλήθεια. Από σήμερα ουσιαστικά ξεκινάει η διάθεσή τους και από το γήπεδο, γιατί τις προηγούμενες μέρες ο κόσμος μπορούσε να τα προμηθεύεται και διαδικτυακά μέσω του viva.gr. Στι θύρε 1 και 3 15 ευρώ, στη θύρα 2 25 ευρώ, στη θύρα 9 35, στη θύρα 7 50, στα VIP 100 ευρώ, στα VVIP 150 ευρώ και στη θύρα 4 των φιλοξενούμενων 15 ευρώ. Τώρα εντάξει, ανάθεμα τι φιλοξενούμενο μπορεί να έχει ο Άρης στο μάτι τη ερχόμενη Πέμπτη με την Μόλτε. Δεν θα έρθουν, λε. Πού να έρθουν τώρα, θα τραβηχτούν αυτή την Νορβηγία να έρθουν να δουν τώρα Άρης Μόλτε. Πρέπει να είναι δηλαδή πολύ άρρωστοι με τη Μόλτε, που δεν του κόβω κιόλα. Ας πω αυτοί, φίλε, να σου πω όμως κάτι, με τα λεφτά τα οποία βγάζουν, θα έρθουν εδώ πέρα και θα κάνουν πάρτι. 4-5.000 ευρώ μισθού το μήνα τώρα. Κορώνες βέβαια, όπως έχουν αυτοί, όπως μας ενημέρωσε ο Χρύσανθος. Αλλά με όντως με τα λεφτά τα οποία έχουν, μπορούν να έρθουν εδώ πέρα και να κάνουν ζωάρα έστω και για δύο μέρες. Και δεν θα είναι και πολύ ακριβή για αυτό. Δεν θα είναι πολύ ακριβό για αυτούς το ταξίδι. Σωστό, ο Χρήστος και όσοι υποτιμάει την Ελλάδα εδώ πέρα λέει και είπε κάτι κακό ότι πάνε λέει για τουρισμό σε σοβαρές χώρες οι Νορβηγοί. Δηλαδή ρε Χρήστο και όσοι εμείς δεν είμαστε σοβαρή χώρα που εξάγουμε ήλιο, ρε φίλε και θάλασσα. Αυτό θες να πεις, μειώνεις τον τόπο σου. Εσύ διώχνεις τους τουρίστες μακριά και η οικονομία μας φάει κατά διάολου. Αλλά τώρα που ήρθε η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα και με το Χρύσανθο, όλα θα αλλάξουν και θα πάμε σίγουρα προς το καλύτερο. Και χειρότερα από τους προηγούμενους δεν θα πάμε νομίζω, αλλά τέλος πάντων, άλλη κουβέντα αυτή. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τις τιμές των εισιτηρίων, επειδή ουσιαστικά επαναλαμβάνω σήμερα ξεκίνησε η διάθεσή τους και από την Boutique, 10 με 6 είναι τις καθημερινές, 10 με 2 το Σάββατο. Ανοιχτή η μπουτίκ για να εξυπηρετεί τον κόσμο και φυσικά όσοι βαριέστε να πάτε, για να το πω έτσι λαϊκά, και είτε μένετε εκτός Θεσσαλονίκης, υπάρχει και το viva.gr για να κάνετε την δουλίτσα σας. Και φαντάζομαι ότι αρκετοί από εσάς περιμένετε και το απόψινό αποτέλεσμα για να δείτε αν θα πάρει τη στήλη για τον επαναληπτικό. Άρα, σε περίπτωση που Άρης θα πάει καλά απόψε στο Μόλτε, πάρει μια ισοπαλία ή ακόμα καλύτερα, αν πάρει μια νίκη, νομίζω ότι από αύριο θα γίνει ένα πάρα πολύ δυνατό ντου στα εισιτήρια του αγώνα της επόμενης Πέμπτης. Εν τω μεταξύ βλέπω τώρα όπα μήνυμα. Ποιος? Αδελφέ μου Μιχάλη, καλός φίλος και συνάδελφος από άλλο ραδιόφωνο, αλλά εμείς δεν έχουμε τέτοια κολλήματα, είμαστε όλοι πολύ καλοί φίλοι. Τι χαλάρα έχεις, το ξέρω ρε φίλε, τι ο χαλάρα. Τώρα έχει το άλλο το αλουνού το κενά κενά κενά. Το βράδυ το βράδυ λες. Καλή ιδέα σου για το βράδυ. Αν έχουμε καλή διάθεση, Μιχάλη μου, νομίζω ότι είναι ιδανικό. Αν δεν έχουμε καλή διάθεση, δεν είμαστε ούτε για milkshake. Αλλά νομίζω ότι την ώρα που θα πάμε, θα έχει κλείσει και η μηχανή κιόλας πάλι του milkshake και θα έχουμε θέματα άλλα από αυτά που είχαμε κάποτε. Εν τω μεταξύ, διαβάζω πριν πάμε στο Άρη, εντυπωσιακό πραγματικά. Η Λάρισα έδιωξε τον προπονητή τη. Πριν ξεκινήσει καν ακόμα η σεζόν, εντάξει, ο Αλέξης Κούγιας, που όσο γνωστόν σπάνια αλλάζει προπονητές,
και δίνει πίστοση χρόνου σε κάποιον που πάει να δουλέψει στους Βυσσινοί. Απομάκρυνε από τον πάγκο των Θεσσαλών τον Γκόρνταν Πέτριτς, ο οποίος πλήρωσε, λέει, την κακή εικόνα της ομάδας αφιλικά της προετοιμασίας. Η οποία, νομίζω, χθες έπαιξε ένα φιλικό με τον Μπάζ Γιάννη και πέρα και έκθεση κιόλας 0-1. Είχε υπογράψει συμβόλαιο, λέει, ο Πέτριτς για ένα συν ένα χρόνο. Αλλά στον Αλέξη Κούγια δεν άρεσε η εικόνα της Λάρισας στα φιλικά προετοιμασίες τα που είχε δώσει ως τώρα. Και έτσι πήρε την απόφαση να τον απομακρύνει πραγματικά πέφτουμε από τα σύννεφα και λέει μέσα στις επόμενες ώρες θα ανακοινωθεί και ο διάδοχός του. Ο οποίος και αυτός φαντάζομαι ότι δεν θα έχει, δεν θα μακροημερεύσει, να το πω έτσι, στον πάγκο των Βυσσινοί. Ναι, Μιχάλη, μου, άμα δεν τον έχουμε εκεί που λες. Το βράδυ νομίζω ότι θα είναι μια πολύ καλή τέτοια. Εντάξει, τώρα ο χαρακτηρισμός για τον τέος προπονητή της Λάρισας, τον οποίο χαρακτηρίζεις ως ιδιοκτήτη μπουγατσατζίδικου. Τροπή. Να σας βάλω μια, τι θέλετε, κρέμα τυρί, μια ανάμεικτη, με κοιμάμαι, τι θέλετε. Λοιπόν, α δούμε τι προπονητή θα φέρει τώρα ο Αλέξης Κούγιας. Έλληνας δεν ξέρω, δεν νομίζω να είναι. Κάποιον ξένο θα φέρει, τον οποίον σίγουρα μέχρι την πρώτη παρέλαση θα τον έχει απομακρύνει και αυτόν. Είναι για να βρει κάποιον άλλο που θα παίζει πιο φαντεζή ποδόσφαιρο η Λάρισα. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα, χαλάρα το βγάλαμε το πρώτο μισάωρο. Θα πάμε σε λίγο στο break. Μετά τις 5.30 όταν θα επιστρέψουμε, θα μιλήσουμε έτσι πιο αναλυτικά για το απόψινό παιχνίδι. Τι περιμένουμε από τον Άρη όσον αφορά την τακτική του προσέγγιση στο μάτς. Τι περιμένουμε από τον Άρη όσον αφορά την εντεκάδα, για την οποία ο Παντελίδης κρατάει κλειστά τα χαρτιά του, με δύο σενάρια να υπάρχουν αυτή τη στιγμή και να έχουν να κάνουν κυρίως με το σύστημα το οποίο θα επιλέξει ο τεχνικός των κυτρινόμαυρων. Υπάρχει το ενδεχόμενο να δούμε τον Άρη σήμερα με 4-3-3. Το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι είναι πιθανό να καταλήξει σε αυτή την αλλαγή συστήματος ο Παντελίδης. Όχι ότι αυτή τη στιγμή είναι και το επικρατέστερο για μένα, αλλά είναι πιθανό να το δούμε κιόλας. Και αν και δεν είμαι πολύ φαν, το είπα και χθες, αυτού του συστήματος γενικότερα, ίσως το απόψινό μάτς να ταιριάζει στον Άρη αυτό το σύστημα. Αλλά είναι ένα ζήτημα κατά πόσο η ομάδα το έχει αφομοιώσει, γιατί, όπως έχουμε τονίσει, δεν το έχει δουλέψει και πάρα πολύ στις προπονήσεις ο τεχνικός του Άρη, σε πολύ μεγάλα διαστήματα στις προπονήσεις. Τώρα φανταστείτε ότι το δουλεύει σε κάτι δεκάλεπτα τέταρτα περισσότερο. Γι' αυτό και είναι ένα ζήτημα τελικά ο Παντελίδης επιλέξει το συγκεκριμένο σύστημα, ποια θα είναι και η εικόνα της ομάδας στην Νορβηγία. Ο φίλος ο Στέλιος ρωτάει αν θα έχουμε κόσμο στην Νορβηγία. Κοίτα, από Ελλάδα δεν θα έχει πάρα πολλούς. Όλοι καταλαβαίνουμε τους λόγους που γίνεται αυτό. Εντάξει, βέβαια κάποιοι, όπως για παράδειγμα ο Χρήστος ο Βλάχος, ξεκινήσανε, πήγανε Σουηδία και από τη Σουηδία ο δικός πήγανε στο Μόλντε, 1000 χιλιόμετρα τώρα, δηλαδή να πας στην Αθήνα και να γυρίσεις πίσω στα καπάκια. Το οποίο είναι τρομερό πραγματικά και το λέω σοβαρότατα. Θα είναι φίλοι του Άρη από την Σουηδία, όπου και εκεί υπάρχει κόσμος. Άλλωστε δίπλα είναι, γειτονικές χώρες που θα δουν το παιχνίδι και τα πιστεύω ότι μια 500, άντε και λίγο λιγότερο ας πούμε, θα έχει. Στο απόψινό ματς. Κάποιοι από Θεσσαλονίκη που πήγανε και το αντέχει τσέπη τους για να πάνε αεροπορικός και να μείνουν και μια-δυο μέρες. Άλλοι που διαμένουν στο εξωτερικό, είτε στη Σουηδία είτε σε κάποιες άλλες κοντινές χώρες με την Νορβηγία, που και αυτοί θα πάνε να δουν την ομάδα. Εντάξει. Κίτρινο χρώμα στην κερκίδα νομίζω ότι θα υπάρχει απόψε στο Άκερ Στάντιον. Δεν θα είναι όπως ήταν στη Λάρνακα πριν μία εβδομάδα, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά ο Άρης μας έχει συνηθίσει όπου και να παίζει, ακόμα και στις πιο μακρινές περιοχές είτε χώρες, να έχει πάντα έστω και λίγους έτσι θαραλέους, θα λέγαμε, ηρωικούς φίλους στο πλευρό του. Καλησπέρα στο φίλο το Λάμπρο που και αυτός στέλνει το μήνυμά του. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, στέλνετε τα μηνύματα σε FM και ενώ γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 545-26. Μπορεί να ανοίξω τις γραμμές και λίγο πριν τις 6, αφού θα έχουμε το Χρύσανθο μετά τις 6.30. Θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο break.
Πάμε στο πρώτο break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής. Λίμπερο 107,4 επιστρέφουμε. All About Harrison Air μέχρι και τις 7 θα πάμε παρέα. Νίκος Παδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Μπαίνουμε στο δεύτερο κομμάτι της πρώτης ώρας για τη σημερινή εκπομπή. Με τον Χρήστο Γιώση στην ρύθμιση του ήχου και εσάς να επικοινωνείτε με την εκπομπή για την ώρα. Μηνυματικός γράφετε FM. Αφήνετε κενό. Γράφετε το μήνυμά σας, την ερώτησή σας, την τοποθέτησή σας, το σχόλιο σας για το απόψινο παιχνίδι και το στέλνετε στο 54526. Καμίνει όλη η χώρα, βλέπω εδώ πέρα. Στους τίτλους ειδήσεων ενός καναλιού που το οποίο δεν θα έπρεπε να έχουμε σε αυτό το δύο τώρα να παίζει. Εντάξει, δηλαδή για το Θεό δεν πειράζει. Λοιπόν, έντος έχει, είναι πολύ πιο ζεστή η μέρα σχέση με τις προηγούμενες. Και όσοι μπορείτε να αντιθείτε έτσι λίγο ελαφριά για να βγείτε έξω να το πράξετε και δεν χρειάζεται να πηγαίνετε κουστούμαρισμένοι στις δουλειές σας, όπως εμείς για παράδειγμα που δεν χρειάζεται να φοράμε τώρα σακάκια κτλ. Ακριβώς αντίθετο είναι οι καιρικές συνθήκες στην Νορβηγία. Όπου βρίσκεται ο Άρης. Χθες το βράδυ μέχρι και 11 βαθμούς νομίζω έφτασε η θερμοκρασία. Πάνω κάτω νομίζω ότι θα είναι και κάπου εκεί και στο απόψινό παιχνίδι. Είναι άλλη κατάσταση εκεί πέρα. Είναι μια σκανδιναβική χώρα με πολύ πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Πολύ δύσκολα ξεπερνάει τους 20 βαθμούς. Δηλαδή χθες το μεσημέρι που μας έλεγε ο Χρύσανθος είχε καμιά 17 προς απογευματάκι. Το βράδυ πέφτει γύρω στους 11-12. Άρα θα γίνει με πολύ δροσιά και σε ποδοσφαιρικές καιρικές συνθήκες θα λέγαμε το απόψινό παιχνίδι με την Μόλντε. Για δώσω λίγο χρόνο. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Άρης, αυτό το οποίο είναι δεδομένο, θα προσπαθήσει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Θα προσπαθήσει, για να το θέσω καλύτερα, θα προσπαθήσει να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα του δώσει το δικαίωμα ή θα του δώσει ένα προβάδισμα, για να το πω καλύτερα, πριν τον επαναληπτικό του Βικελίδης. Ή στη χειρότερη, αν δεν καταφέρει να κερδίσει, ένα αποτέλεσμα που θα τον κρατάει μες στην πρόκριση. Θέλετε ισοπαλία? Θέλετε μια ήττα με μικρό σκόρ 1-0? Εντάξει. Πάντως αυτό το οποίο είπε χθες ο Παντελίδης, ότι είναι ο πρώτος στόχος του Άρη στο απόψινό μάτς, είναι να βάλει γκολ. Εμένα αυτό μου αρέσει. Σαν οτροπία και σαν προσέγγιση από τον προπονητή. Και μακάρι να το βγάλουν και οι παίκτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Το να πάει δηλαδή ο Άρης με την νοοτροπία του ότι πρέπει να σκοράρω απόψε κόντρα στους Νορβηγούς. Και κόντρα σε μια ομάδα που, όπως είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, έχει τα θέματα της μεσοαμυντικά. Όχι ότι δεν είναι καλή, απλά είναι κάπως αργή, θα λέγαμε, η Νορβηγοί. Στο αμυντικό τους transition και γενικότερα στην αμυντική τους λειτουργία, παρόλο που μιλάμε για την δεύτερη καλύτερη άμυνα της Νορβηγίας. Εντάξει, είναι όμως και ένα άλλο πρωτάθλημα, όχι τόσο υψηλό επίπεδο, αυτό των Νορβηγών. Το να σκοράρει τώρα βέβαια ο Άρης είναι μια ιστορία και μακάρι να το πετύχει. Και είναι μια ιστορία διότι στα δύο επίσημα παιχνίδια τα έχει δώσει η ομάδα, δεν θα βάλω μέσα τα φιλικά, γιατί εγώ δεν έχω και εικόνα κιόλας ότι μας μετέφερε και ο Χρύσανθος από την προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία. Αλλά αυτό το οποίο καταλαβαίναμε και από τα φιλικά και αυτό το οποίο είδαμε και στο φιλικό με τον Ατρόμητο και στα δύο παιχνίδια με την LMSU και το έχουν διαπιστώσει νομίζω οι περισσότεροι αν όχι όλοι, είναι η δυσκολία του Άρη να σκοράρει. Και είναι πρώτη δυσκολία του Άρη να σκοράρει σε σετ παιχνίδι. Δηλαδή όταν έχει αυτό στην μπάλα, όταν δημιουργεί αυτός, όταν ξεκινάει μια επίθεση από πίσω. Βέβαια, με την LMSU και με τον Ατρόμητο είχε να αντιμετωπίσει κλειστές άμυνες. Που το έχουμε καταγράψει ως δεδομένο, ο Άρης δυσκολεύεται και ακόμα δεν έχει βρει τον τρόπο να τις διασπά. Στην Λάρνακα την περασμένη Πέμπτη έδειξε να δυσκολεύεται και στο ανοιχτό γήπεδο να σκοράρει. Όταν δηλαδή του έδωσε χώρους η ΑΕΛ και έβγαινε γρήγορα ο Άρης στο επιθετικό transition και προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί τα κενά τα οποία άφηναν πίσω οι Κύπροι και τις αργίες τους επιστροφές. Και εκεί φανέρωσε ένα πρόβλημα όχι απλά στην δημιουργία των φάσεων αλλά και στην τελική πάσα κάποιες φορές. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά και το έλεγα νομίζω και την Δευτέρα, Τρίτη, πότε ήταν εκείνη τη φάση που έβγαινε ο Άρης 4-3 και ο Ματέκε δεν έκανε καλή πάσα. Εκεί είναι θέμα δουλειάς, εκεί είναι θέμα και πνευματική συγκέντρωση των παιχτών την ώρα που είναι το παιχνίδι σε εξέλιξη. Για τον Άρη λοιπόν είναι ένα στοίχημα το να σκοράρει απόψε. Γιατί για την ώρα φαίνεται να έχει θέμα όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Έχει την ποιότητα, έχει έναν εκτελεστή στην κορυφή της επίθεσής του, όπως είναι ο Μπράουνι Ντέγε, που δεδομένων των συνθήκων και ότι το παιδί έχει να παίξει ένα χρόνο μπάλα,
νομίζω ότι αργά αλλά σταθερά παρουσιάζει μια εξέλιξη και μια βελτίωση με την παρουσία του μέσα στο γήπεδο. Απλά σε ένα μάτς με έναν αντίπαλο πολύ πιο επιτικό από αυτό που αντιμετώπισε πριν μια εβδομάδα και ο οποίος δεν σου συγχωρεί εύκολα το λάθος και μπορεί να μην σου δώσει και πολλές ευκαιρίες για να σκοράρεις, πρέπει να αξιοποιήσεις τις ευκαιρίες σου. Ο Άρης πρέπει να γίνει σίγουρα πιο παραγωγικός από ό,τι ήταν στη Λάρνακα πριν μια εβδομάδα. Ίσως όπως ήταν, ας πούμε, να έχει την ίδια παραγωγικότητα με αυτήν που είχε στο πρώτο μάτς με την LMSU. Με την λεπτομέρεια, τη βασική λεπτομέρεια, ότι πλέον πρέπει να είναι αποτελεσματικός. Γιατί δεν είναι αποτελεσματικός στις φάσεις που του δίνονται. Πρέπει λίγο, το έχει τονίσει και ο Παντελίδης άλλωστε αυτό, ότι πρέπει να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στην τελική του προσπάθεια. Και στην τελική του πάσα, πρώτα από αυτό ξεκινάει, και μετά στην τελική του προσπάθεια. Για να μπορέσει να σκοράρει απόψε κόντρα στην Μόλντε. Αν ο Άρης βάλει ένα γκολ κόντρα στους Νορβηγούς, δηλαδή το Άλεξ 3-1, εκεί θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Αλλά άμα καταφέρει και σκοράρει, θα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο σε αυτή τη διάδοση των παιχνιδιών και θα αυξήσει τις πιθανότητες του Άρη, ανάλογα και με το αποτέλεσμα βέβαια που θα φέρει απόψε στο Άκερ Στάντιον, για να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Το γκολ λοιπόν είναι ένα στοίχημα στο απόψινό παιχνίδι και σε ένα διαφορετικό τερέν, γιατί μιλάμε για συνθετικό χλωτάπητα και όχι για κανονικό χλωτάπητα όπως παίζουν οι περισσότεροι Ευρωπαίοι. Εντάξει, στην Σκανδιναβία τα πράγματα είναι διαφορετικά για τις περισσότερες ομάδες λόγω των καιρικών συνθήκων. Είναι αναγκασμένες να έχουν στα γήπεδά τους συνθετικό χλωτάπητα. Ο βρεγμένος συνθετικός χλωτάπητας βοηθάει σε ένα πιο γρήγορο παιχνίδι. Δηλαδή, δεν λέω ότι είναι ο συνθετικός χλωτάπητας ενός 5x5 το πλαστικό, ας πούμε, που λέμε. Εντάξει, είναι σε κάτι πολύ καλύτερο. Σαν υλικό, αλλά όλοι έχουμε παίξει στα 5x5 και όλοι έχουμε δει πώς μπορεί να τσουλήσει η μπάλα σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν ξέρω αν θα βρέξει κιόλας, δεν είδα τις πρόβλεψεις του καιρού. Άμα βρέξει, εκεί μιλάμε για μια άλλη ιστορία στο απόψινο παιχνίδι. Πέραν του γκολ, βέβαια, υπάρχει και το αμυντικό κομμάτι, όπου ο Άρης απέναντί του θα βρει μια ομάδα η οποία παίζει σε πολύ πιο έντονο τέμπο από ό,τι έλεγε σου. Είναι μια ομάδα φύση επιθετική και το μαρτυρούν και οι αριθμοί της τη φετινή σεζόν, έχοντας σκοράρει σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια τα οποία έχει δώσει, είτε για το πρωτάθλημα της Νορβηγίας όπου είναι πρώτη στη βαθμολογία, είτε για τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις. Παίζει γρήγορα, άρα γρήγορα θα πρέπει να παίζει και ο Άρης για να ανταποκριθεί στον ρυθμό των Νορβηγών. Αν δεν μπορέσει να σπάσει αυτό τον έντονο ρυθμό που θα προσπαθήσουν να δώσουν οι παίχτες της Μόλντε, ειδικά στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού, εκεί στο πρώτο δεκάλεπτο, τέταρτο, εικοσάλεπτο, που θα προσπαθήσουν να πιέσουν τον Άρη, τον ευνηδιάσουν, να τον κλείσουν στο δικό του μισό και να πετύχουν ενδεχομένως και ένα γρήγορο γκολ που θα τους βοηθήσει. Ο Άρης μέχρι στιγμής μας έχει δείξει ότι διαθέτει μια καλή αμυντική λειτουργία στα δύο παιχνίδια με την ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ που τον είδαμε σε επίσημα μάτς. Εντάξει, με τα στόπερ του να είναι σε πολύ καλή κατάσταση το Ρόζ και το Βέλεθ. Τα μπακ του σίγουρα πρέπει να πραγματοποιήσουν πολύ καλύτερη εμφάνιση από αυτήν που είχαν στην Λάρνακα την περασμένη Πέμπτη. Ο Σούντγκρεν δηλαδή και ο Κόρχουτ, οι οποίοι ήταν κακοί, ειδικά ο Σούντγκρεν, και το παραδέχτηκε κιόλας και ο ίδιος μετά το μάτς με τους Κύπριους πριν μία εβδομάδα. Είναι πολύ σημαντικό για τα μπακ, ειδικά στο απόψινο παιχνίδι, να παρουσιάσουν μια πολύ καλύτερη εικόνα, να είναι πιο συνεπής στο αμυντικό κομμάτι. Εγώ δεν θα ήθελα το Σούντγκρεν, όπως σε εκείνο το φιλικό με τον Ανατρόμητο, να μην ανεβαίνει πολύ ψηλά. Δεν χρειάζεται, νομίζω, ο Σούντγκρεν στο απόψινο παιχνίδι να ανέβει πάρα πολύ ψηλά. Και έχει αξία για τα μπακ, διότι η Μόλντε, τουλάχιστον όπως αναφέρει το scouting report που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, και άνθρωποι που έχουν παρακολουθήσει και τους Νορβηγούς, έχει μια τάση να επιτίθεται πολύ από τα πλάγια, να παίζει από τα άκρα, άρα θέλει πολύ μεγαλύτερη προσοχή από τους μπακ της ομάδας, όπως και από τους extreme, που θα πρέπει να γυρίζουν και να δίνουν βοήθειες. Ο ένας σίγουρος εξτρέμ είναι ο Λάρσον, που έτσι αλλιώς τον έχουμε δει κατά την περσινή σεζόν του Σουηδό, ότι είναι συνεπής σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού, δηλαδή να γυρίζει και να κάνει άμυνες και να βοηθάει και αυτός.
στα μαρκαρίσματα. Τώρα, από την άλλη πλευρά, ανάλογα με το τι σύστημα θα επιλέξει ο Παντελίδης, για να πάμε λίγο και στα της ενδεκάδας. Αν πάμε με ένα 4-2-3-1, θα είναι ο Λάρσον με τον σε μία πλευρά, με τον Φετφατζίδη ή τον Ντιγκινή στην άλλη, ανάλογα το αν θα βάλει τον Τόνσο ή όχι ο Παντελίδης, στην περίπτωση που ξεκινήσει με 4-2-3-1. Στα χαφ, εγώ να σας πω την αλήθεια, θα προτιμούσα να δω το Σάσα. Δεν ξέρω σε ποιανού τη θέση, δηλαδή του Μπάσα ή του Ματίγια. Αν το πάμε με βάση εμφάνισης στο παιχνίδι της Λάρνακας, θα πρέπει να βγει ο Ματίγια και να μείνει ο Μπάσα, για να είμαστε δίκαιοι. Αλλά ο Ματίγια σίγουρα μπορεί να σου δώσει πάρα πολλά πράγματα στο δημιουργικό κομμάτι. Απλά στο απόψινό παιχνίδι, όπου θα έχει ένα πιο γρήγορο ρυθμό και χρειάζεται τρεξίματα, ο Σάσα μπορεί να σου δώσει πράγματα σε αυτό το κομμάτι, γιατί δεν είναι ο Σιώπης που θα καλύψει με τον ίδιο τρόπο τους χώρους πίσω, αλλά μπορεί να σου δώσει ταχύτητα στον άξονα, οποία δεν έχεις όταν παίζουν ο Μπάσα με τον Ματίγια. Γι' αυτό έλεγα και νωρίτερα ότι ενδεχομένως το 4-3-3 να ταιριάζει περισσότερο, δηλαδή να βάλει μια τριάδα στα χαφ με Ματίγια, Μπάσα και Σάσα, να έχεις δηλαδή και τη δημιουργικότητα του Ματίγια και δύναμη που μπορεί να σου δώσει ο Μπάσα ενδεχομένως σε κάποιες φάσεις, γιατί αυτή είναι και δυνατά κορμιά η Νορβηγή, είναι όλοι πάνω από ένα 80, αλλά και τα τρεξίματα που θες και ενδεχομένως βοήθεια στη μεταφορά της μπάλας από την άμυνα στην επίθεση, το οποίο μπορεί να σου δώσει ο Σάσα, γιατί είναι ένας παίχτης που δεν μπορεί μόνο να καλύψει πίσω χώρους, μπορεί να δώσει και την μπάλα μπροστά. Είναι αυτός ο box to box που λέμε ο Χαφ μερικές φορές. Και να παίξει δηλαδή με τον Ντιγκινή και τον Λάρσον στις πτέρυγες. Και τον Ιντέγε στην κορυφή της επίθεσης. Αν και εγώ, αν ήμουν Παντελίδης, θα άφηνα και τον Ιντέγε εκτός από το σημερινό παιχνίδι στο Γιώση. Σαν σκέψη, δεν σου λέω τώρα το αν είναι σωστό ή όχι, το σκεφτόμουν χθες. Δηλαδή, σε ένα μάτς που θα προσπαθήσει να χτυπήσω ανοιχτό γήπεδο, ο Ντιγκινή στην κορυφή με το Φετφατζίδη και το Λάρσον στα άκρα, θα σου δίνει ένα πολύ μεγάλη ταχύτητα μπροστά. Βέβαια, για να αξιοποιήσει την ταχύτητά του, πρέπει πρώτα να υπάρχει ταχύτητα από τις πίσω γραμμές. Δηλαδή, από την άμυνα και τα χαφ, για να μεταφέρουν γρήγορα την μπάλα μπροστά. Αλλά εντάξει, ο Ντέγε είναι Ντέγε και έχει αυτή την εκτελεστική δυνότητα. Και επειδή τον βλέπεις ότι ανεβαίνει σταδιακά, λες ότι θα έρθει η ώρα που θα σου δώσει και τον γκολ ο Νιγηριανός. Και μακάρι αν παίξει κιόλας σήμερα, που κατά πάσα πιθανότητα θα παίξει, να το κάνει και απόψε. Αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο σενάριο, το 4-3-3. Και αναλόγως θα δημορφωθεί η κατάσταση και στα χαφ και στην τριάδα της επίθεσης. Οι στάνταρ παίχτες είναι αυτοί της άμυνας και στο τέρμα φυσικά ο Κουέστ, δηλαδή ο Σούντγκρεν στα δεξιά, ο Κόρχουτς αριστερά, ο Βέλεθ με το Ρόου Σαστόπερ και ο Χουλιάν Κουέστα στο τέρμα. Σε 2 ώρες περίπου και λιγότερο βασικά, σε καμιά ώρα και κάτι, θα έχουν γίνει γνωστές και ενδεκάδες και θα δούμε τελικά τι επέλεξε ο Σάβας Παντελίδης όσον αφορά την ενδεκάδα που θα παραταχθεί απόψε κόντρα στην Μόλντε. Πες το, Γιώργο Μπαράμι, στον αέρα, τι. Όχι, δεν θες το πεις στον αέρα. Όχι, είναι να επιμεληθείς κάτι επί του θέματος. Να επιμεληθώ. Περίμενε, γιατί σου έστειλα κάτι κιόλας. Είδες το έστειλα. Εκείνο που μου έστειλες το. Έχω φροντίσει εκείνο. Ναι, πρέπει να το επιμεληθώ εγώ τώρα. Ναι, Χρήστα, δεν θες να το επιμεληθώ εγώ, αλλά έχω εκπομπή. Περίμενε, που κάτσε στο τηλέφωνο τη φωτογραφία. Για δώσε λίγο. Λοιπόν, όταν γυρίσω από το διάλειμμα, στο οποίο θα πάμε σε λίγο, θα μιλήσουμε λίγο κινέζικα. Όχι κυριολεκτικά βέβαια, μεταφορικά. Γιατί από μια ενημέρωση που είχαμε νωρίτερα και από την BayArias προκύπτουν έτσι κάποιες πολύ σημαντικές ειδήσεις που αφορούν τους Κινέζους που βρέθηκαν σήμερα στο Κλειάνδης Βικελίδης και είναι συνεργάτες του Θοδωρή Καρυπίδη όσον αφορά την επιχειρηματική τους σχέση. Σχετικά με το γήπεδο και κάποια πράγματα που θα γίνουν σε αυτό. Και από μια επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε πέραν του Βικελίδης και στο Δήμο Θεσσαλονίκης και κάποια έτσι μνημόνια συνεργασίες τα οποία υπέγραψαν οι δύο πλευρές. Θα διαβάσει και το σχετικό θέμα σε λίγο στο Λαμπαουτάρες και με φωτογραφίες από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, με τα μνημόνια συνεργασίες τα οποία υπεγράφησαν, παρουσία και της Ειρήνης Καρυπίδη και του Θόδωρου Καρυπίδη φυσικά στο Δήμο. Ωραία πραγματάκια. Φαίνεται ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο αυτή η προσπάθεια του Θόδωρου Καρυπίδη, οι επαγγελματικές του δραστηριότητες να ωφελήσουν και τον Άρη, να βάλει τον Άρη μέσα σε αυτό το πλαίσιο και να έχει κέρδη η ομάδα
μέσα από αυτές οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες με την πλευρά των Κινέζων. Θα πούμε πολλά περισσότερα μετά τις 6 που θα ανοίξουμε και στις τηλεφωνικές γραμμές. Θα σας κρατήσουμε και λίγο σε αγωνία. Θα πάμε στο δεύτερο διάλειμμα σιγά σιγά. Πάμε στο διάλειμμα Χριστοκιώση και επιστρέφουμε με Κινέζους. Λίμπρο 107,4. Επιστρέφουμε. Μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Χρήστος Κιώσης στην ρύθμιση του ήχου. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα. Θα μιλήσουμε περισσότερες λεπτομέρειες για τους Κινέζους στην συνέχεια. Σας άφησα λίγο σε αγωνία γιατί έχουμε ενδιαφέροντα πραγματάκια. Αλλά για την ώρα, από τη Θεσσαλονίκη και την κουβέντα για την Κίνα, θα πάμε στη Νορβηγία. Είναι μια εκπομπή ΟΗΕ, θα λέγαμε, και στον Χρήστο Τσαλτίδη. Χαίρετε. Τι είναι στο ΟΗΕ, πάμε σε πολλές χώρες. Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Α, είμαστε. Ναι, κονιτσιουά. Πώς? Κονιτσιουά. Ιαπωνέζικο είναι αυτό. Τώρα, α, Ιαπωνέζικο με λένε ο Χρήστος. Εντάξει, ίδια είναι ρε Χρήστο εκεί πέρα όλα στην Ασία. Καλησπέρα σας, είναι το κονιτσιουά νομίζω. Καλησπέρα, καλημέρα, κάτι είναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Α, καλημέρα, καλησπέρα. Κάτι τέτοιο είναι, ναι. Είσαι ήδη στο γήπεδο, γιατί φαντάζομαι. Εντάξει, για πόσε. Δεν είναι πολύ μεγάλη. Εντάξει, μια πόρτα είστε. Αλλά... 50 μέτρα είναι το γήπεδο. 50 μέτρα, τίποτα. 5,5 ώρα έχουμε αναχώρηση. 5,5 ώρα, 6,5 δική μας, λοιπόν, μάλιστα. Ωραία, εντάξει. Ναι. Πώς είναι ο καιρός εκεί πέρα? Πολύ σύννεφο. Ναι. 13-14 βαθμοί. Κρύο. Άρα, δηλαδή, την ώρα του μας μπορεί να πιάσουμε και 10-11 βαθμούς, θες να μου πεις. Νομίζω ότι εκεί είναι η πρόβλεψη. Μάλιστα. 11 νομίζω είναι. Τα σύννεφα προμηνύουν ενδεχομένως για μια βροχή. Ναι, είναι απειλητικά τα σύννεφα. Είναι απειλητικά. Σε συνθετικό και... χλωτάπητα βροχή, ναι. Τι, θα βρέξει. Θα κάνει πολύ πιο γρήγορο το παιχνίδι. Ναι, το έχουμε υπολογίσει. Ναι, ναι. Είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω πόσο καλό ή κακό είναι αυτό για τον Άρη. Το εξηγούσα και πριν στον... στον Γιώργο τον Παναγιωτήδη, την εκπομπή Λίμπερο Παντού, ναι. Ότι αν ρωτούσε σε εμάς, θα σου λέγαμε ότι δεν είναι καλό. Γιατί το παιχνίδι συνήθως αυτό ευνοεί την ομάδα που προσπαθεί να βρει σκορ πάση θυσία. Και αυτό συνήθως είναι ο γηπεδούχος, ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν είναι το πρώτο μάτς. Από την άλλη όμως, ο Ντικίνη μας έδωσε μια άλλη διάσταση. Ο Ντικίνη μας είπε ότι... ίσως είναι καλύτερο για μας γιατί είμαστε μια ομάδα τεχνική, μια ομάδα η οποία παίζει γρήγορο ποδόσφαιρο, μπορεί να βγει πολύ γρήγορα στην κόντρα επίθεση και στην κόντρα επίθεση να βρούμε κάποιο γκολ, το οποίο θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη ρεβάνς. Δεν νομίζω ότι, λέει, ότι είναι αρνητικό για μας ότι είναι συνθετικός ο χλωτάπητας και είτε υπό βροχή είτε χωρίς βροχή θα γίνει πιο γρήγορο το παιχνίδι. Ναι. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν το λέει με τα λόγου γνώσης του παιχνιδιού της Μόλντε, γιατί η Μόλντε στηρίζεται ακριβώς αυτό. Είναι μια ομάδα που βγαίνει πολύ γρήγορα στην κόντρα, είναι μια ομάδα που παίζει πάρα πολύ καλά το επιθετικό transition, τη μετάβαση από το κέντρο προς την επίθεση. Είναι μια ομάδα που παίζει με δύο επιθετικούς μπροστά και αποκτά αυτό που λένε οι Άγγλοι πάρα πολύ ωραία και το λέω και ασλαμά στο πρωί, βγαίνουν με numbers, δηλαδή έχουν υπεραριθμία. Στην περιοχή, με τον αντίπαλο. Ξεκαρδίζεται το συνάδελφος μετά από αυτό που είπα. Το λες και εσύ στο Μητρόπολης αυτό, να ξέρεις. Φιλαράκι μου, φιλαράκι μου. Βγαίνει με numbers, λοιπόν. Μαθαίνει, τον έχω εδώ πέρα, μαθαίνει δίπλα μου κτλ. Είναι έμπειρος βέβαια ρεπόρτερ πλέον. Ναι. Από παιδάκι που ήρθε στην εφημερίδα. Τότε που είχε μαλλιά. Τότε που είχε μαλλιά. Και αυτός και εγώ. Λοιπόν, και ελπίζω να έχουμε και τα μαλλιά μας μετά το τέλος του αγώνα. Σωστό και αυτό. Γιατί... με ρωτούσε ένας φίλος τι πιστεύεις για το μάτς. Λέω το μάτς είναι ανοιχτό στα πάντα. Το μάτς είναι ανοιχτό από το 3-0 μέχρι το 0-3. Είναι ανοιχτό στα πάντα. Είναι ένα τέτοιο παιχνίδι που μιλάμε για δύο καλές ομάδες. Δύο ομάδες που παίζουν κυρίως επιθετικό ποδόσφαιρο. Δύο ομάδες που έχουν αδυναμίες μεσοαμυντικά. Με τον Άρη να το έχει περισσότερο αυτό γιατί δεν έχει ρυθμό ακόμα. Δεν έχει συνοχή. Θα είναι το τρίτο παιχνίδι που θα παίξει ο Σούντγκρεν με τους υπόλοιπους της άμυνας. Mm. Θα είναι το ενδεχομένως, αν ξεκινήσει, γιατί υπάρχει αυτό το πλάνο, το πρώτο παιχνίδι του ΣΑΣ επί της ουσίας από το ξεκίνημα με τους υπόλοιπους. Όλα αυτά τα δεδομένα για μια ομάδα που είμαστε, όπως η ελληνική, που είναι στις αρχές Αυγούστου, παίζουν το ρόλο όταν απέναντι υπάρχει μια ομάδα με 20 επίσημα παιχνίδια. Και ενδεχομένως, συγγνώμη, σε διακόπτω και επειδή ανέφερε το ΣΑΣΑ και μου έκανε την πάσα, ενδεχομένως και με ένα 4-3-3 που μπορεί να δούμε σήμερα από τον Άρη. Ναι, αυτό έλεγα πριν στον Γιώργο, ότι
Υπάρχει η πιθανότητα του 4-3-3. Εντάξει, βέβαια, εγώ ξέρεις το κόλλημα που έχω. Θεωρώ ότι οι γραμμές είναι τρεις. Δεν είναι, ξέρω. Δεν μπορεί να υπάρχει δηλαδή 4-2-3-1. Ναι. Γιατί και εκείνο είναι 4-3-3, υπό μία έννοια. Ναι, απλά είναι μετά η διάταξη που υπάρχει, αν θέλεις, ο σχηματισμός που υπάρχει κομμάτι. Στη διάταξη της ομάδας. Ναι, αν θα είναι δηλαδή ο ένας παίκτης πίσω από τα χάφη ή μπροστά από τα χάφη. Εγώ νομίζω ότι... Όχι, ποιος, εγώ ή εσύ, εγώ άντε. Εγώ νομίζω ότι... προσπαθώ να το πω, αλλά μας διακόπτει. Είναι αλήθεια αυτό. Ότι εγώ νομίζω ότι ο Σάσα ταιριάζει πολύ στο... Τον χρειάζεται βασικά λόγω των τριξιμάντων του στο απόψινο παιχνίδι. Αν είναι έτοιμος, ναι. Ναι, αυτό. Πιστεύω ότι θα είναι, Πλέον, εντάξει, έχει αρκετό χρονικό διάστημα που είναι με την ομάδα. Ναι. Και ευελπιστώ ότι και αυτός θα είναι σε θέση να βοηθήσει την ομάδα. Γι' αυτό άλλωστε επιλέχθηκε στη συγκεκριμένη θέση και θα βοηθήσει πολύ και τον Μπάσα. Γιατί ο Μπάσα είναι ένας παίκτης ο οποίος στα προηγούμενα δύο παιχνίδια τα ευρωπαϊκά ήταν ο καλύτερος του Άρη, ειδικά με την κυπριακή ομάδα, την Ομόνια πήγα να πω, δεν ξέρω γιατί, τέλος πάντων, με την κυπριακή ομάδα. Και θα έχει ενδιαφέρον να υπάρχει άλλος ένας ποδοσφαιριστής δίπλα του, ο οποίος να μπορεί να κόβει κτλ. Γιατί και στην Κύπρο, αν και έπαιζε λίγο πιο μπροστά ο Σάσα και με υπό άλλες συνθήκες, με όλη αυτή τη ζέστη και με κακούς τους ακραίους μπακ, και τον Σούντγκρεν και τον Κόρχουτ, αλλά εντάξει, νομίζω ότι λίγο πολύ είχαν και τις δικαιολογίες τους, ειδικά ο Σουηδός, θα έχει ενδιαφέρον να τους δούμε μαζί από το ξεκίνημα. Και επίσης θεωρώ ότι αν τελικά το επιλέξει ο Παντελίδης αυτό, θεωρώ ότι θα γίνει και για ένα ακόμα λόγο. Θα γίνει γιατί σε καμία των περιπτώσεων ο Παντελίδης δεν θέλει να δει τον Ματή για να κάνει τα ίδια λάθη που έκανε. Είναι διαφορετικό το λάθος να το κάνεις στο 8 προς το 10 ή αν θέλεις ως δεύτερος εσωτερικός μέσος, ναι, από το να το κάνεις στο 8 προς το 6 και στον άξονα. Έχει μεγάλη διαφορά, γιατί έχει πολύ μεγαλύτερη ποιότητα η Μόλτε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Είναι ακριβώς το σημείο, πρέπει να προσέξει ο Άρης, γιατί είναι ακριβώς το σημείο που χτυπάνε οι Νορβηγοί για να βγουν στην κόντρα επίθεση και να απειλήσουν και τον αντίπαλό τους. Και ο Σάσε, επαρξή του Σάσα στην 11η, επειδή ανέφερε στο Ματίγια, θα τον απελευθερώσει νομίζω και θα τον βοηθήσει να ασχοληθεί περισσότερο με το δημιουργικό κομμάτι και την πρόταση του παιχνιδιού, εκεί που ο Μπάσα ήταν καλύτερος από αυτόν την περασμένη Πέμπτη στη Λάρνακα. Ναι, ήταν καλύτερος και γενικότερα ήταν καλύτερος ο Μπάσα. Νομίζω ήταν ο κορυφαίος στη Λάρνακα, έτσι αν θέλουμε να αξιολογήσουμε κάπως την απόδοση της ομάδας, και αμέσως μετά ήταν ο Ρόους, προσωπική μου άποψη είναι αυτή, όσον αφορά τους παίκτες που ήταν εκεί. Τώρα, εντάξει, όλα ωραία είναι στο επιχάρτου, όλα φαίνονται πάρα πολύ ωραία. Το θέμα είναι τι γίνεται στο χορτάρι. Και το 4-3-3, το οποίο αναφέρουμε, ας πούμε, και ζητάμε εκείνη πιθανόν να δούμε, είναι και ένα σύστημα βέβαια το οποίο ο Άρης το δουλεύει σε δόσεις μέσα στις προπονήσεις. Δηλαδή δεν είναι ότι δουλεύει αποκλειστικά πάνω σε αυτό. Άρα θα έχει και ένα ενδιαφέρον να το δούμε πώς θα λειτουργήσει και περιέχει για μένα λίγο και μια μικρή δόση ρίσκου, αλλά όχι τόσο μεγάλο. Ας σου πω το εξής, ότι το 4-3-3, το 4-2-3-1 είναι συστήματα τα οποία κατά κάποιο τρόπο είναι παράλληλα. Τι εννοώ παράλληλα? Είναι συστήματα τα οποία μπορεί να εναλλάσσεται η ομάδα μέσα στο, να τα εναλλάσσει η ομάδα μέσα στο γήπεδο ανάλογα με το σκορ. Δηλαδή χάνεις, το κάνω 4-2-3-1 και βάζω ένα πιο μπροστά, ένα πιο δεκάρι προθετικό. Κερδίζεις, το γυρίζω σε 4-3-3 και βάζω ένα δεύτερο πιο αμυντικογενή ποδοσφαιριστή. Η διάταξη επί της ουσίας δεν αλλάζει. Αλλάζει ως προς τον παίχτη και το που παίζει. Αν παίζει στα πρώτα 15 μέτρα μετά το κέντρο και προς τα πίσω, ή αν παίζει πιο προωθημένος στα 15 μέτρα προς την περιοχή. Επομένως, δεν νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλες διαφορές για τον τρόπο που κινούνται οι ποδοσφαιριστές μέσα στο γήπεδο, γιατί πάρα πολύ απλά ο Σάσα δεν θα κινείται όπως ο Τόνσο. Ο Ματίγια αλλάζει ρόλο, έτσι, μέσα στο παιχνίδι, με βάση τα πρόσωπα που έχουμε. Ο Μπάσα δεν θα αλλάξει επί της ουσίας ρόλο, ή αν αλλάξει, θα αλλάξει με τον Σάσα. Οπότε οι χώροι που κινούνται είναι οι ίδιοι. Δεν είναι ότι παίρνω τον Μπάσα από αμυντικό χαρτί και το βάζω στόπερ. Οπότε εκεί είναι κάτι άλλο. Δεν είναι 4-4-2. Οπότε αλλάζει όλη η φιλοσοφία της ομάδας και όλη η κίνηση του ποδοσφαιριστή
μέσα στο γήπεδο. Οπότε δεν θεωρώ ότι τίθεται θέμα προσαρμοστικότητας των ποδοσφαιριστών, γιατί είναι αυτό ακριβώς όπως είπες που δουλεύουν. Αναδιαστήματα δουλεύει αυτό. Και θα το δούμε μέσα στη χρονιά. Ο Άρης θα παίξει και με τα δύο συστήματα. Το αισιόδοξο σενάριο είναι ότι ο Παντελίδης θέλει κάποια στιγμή να παίζει 4-3-3, αλλά να παίζει 4-3-3 με δύο πιο επιθετικογενείς παίκτες. Προφανώς αυτό δεν θα το κάνει μέσα στο Καραϊσκάκι, έτσι δεν θα το κάνει μέσα στην Τούμπα, αλλά θα μπορεί να το κάνει εκεί που θα ζητήσει κάποιο γκολ, εκεί που θα ζητάει κάποιο γκολ, και απέναντι θα έχει μια ομάδα η οποία είναι χαμηλότερης ενδεχομένως δυναμικότητας ή δεν έχει τόση ποιότητα στον άξονα. Ναι. Αυτό ρίχνει πολύ μεγάλο σενάριο. Υπάρχει και το άλλο βέβαια. Το 4-2-3. Υπάρχει και το άλλο σενάριο. Ναι, με την κοινή στα άκρα και Τόνσο πίσω από τον Ιντέγε ή την κοινή πίσω από τον Ιντέγε και Φετφατζίδη στα άκρα. Νομίζω ότι το τελευταίο δεν θα το δούμε. Θα έρθει από τον πάγκο κάποια στιγμή ο Φέτφα. Αυτή την αίσθηση έχω και θα βάλει και τον γκολ να δεις. Αυτή την αίσθηση έχω. Ναι. Θα το δούμε όμως στην πράξη. Έχει ενδιαφέρον να δούμε επίσης το κατά πόσο θα παίξει ο Ντουάρτε στο παιχνίδι. Τον είδα σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με την Ολλανδία χθες και τα ποδαράκια τους σφίξανε και πιο στρωμένος είναι σε όλο το σώμα. Προφανώς και η προετοιμασία τον έχει βοηθήσει αρκετά σε σχέση με αυτό που ήταν στο ξεκίνημα της προετοιμασίας και το ξέρει και ο ίδιος. Ναι. Ότι είναι σε καλύτερη πλέον κατάσταση και το δείχνουν και οι μετρήσεις του αυτό. Απλά ήταν σε κακή κατάσταση όταν ξεκίνησε η προετοιμασία. Κακή για επαγγελματία, ποδοσφαιριστή, έτοιμο. Υπάρχουν όμως παίκτες, το ξέρουμε όλοι, ότι αυτό το διάστημα του ένα μήνα των διακοπών του δίνουν και καταλαβαίνει. Υπάρχουν και άλλοι παίκτες, όπως ο Λάρσον, που έρχεται και τα εργομετρικά ήταν καλύτερα από πέρσι. Εντάξει, παρόλο που παντρεύτηκε, έκανε έρανε. Okay, δεν γίνεται να είναι και όλοι οι ίδιοι. Ο Λάρσον είναι Σκανδιναβός. Οι Σκανδιναβοί είναι πειθαρχημένοι σε αυτό το κομμάτι. Και γι' αυτό φημίζεται και ο Ντουάρτ είναι Ολλανδός. Και ο Ντουάρτ είναι Ολλανδός. Δεν είναι βέρος Ολλανδός, μάλλον γι' αυτό. Θα σου πω τότε. Ο Ιντέγε είναι Αφρικανός. Αυτοί έχουν την κακή τη φήμη. Έτσι. Και δεν το λέω ρατσιστικά, αθλητικά, ποδοσφαιρικά το λέω τώρα, γιατί μπορεί κάποιος να πιαστεί και από αυτό. Και όμως ο Ιντέγε, φίλε, είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Είναι γυρεία, είναι αθλητικά κορμιά, Χρήστα. Εντάξει, είναι όλοι τους αθλητικά κορμιά. Δεν είναι μόνο να είσαι κορμί, όμως είναι και να προσπαθείς. Ο Ιντέγε συμμετέχει σε όλη την προπόνηση, φίλε, λες και είναι η πρώτη του προπόνηση. Είναι εξαιρετικός ως επαγγελματίας, μέχρι στιγμής τουλάχιστον το παιδί, και να μην το ματιάξω κιόλας. Να παρμελούν Έλληνα. Υπάρχει ο Έλληνας, ο οποίος είναι ο απόλυτος επαγγελματίας, δεν καταλαβαίνει τίποτα και είναι που βάζει το μυαλό του κάτω και κάνει και καριέρα. Και υπάρχει και ο Έλληνας, ο οποίος το βράδυ θα βγει, θα πιει και θα πάει και μια ωραία βολτίτσα. Εντάξει, είναι να είσαι επαγγελματίας, όχι από κατάγεση οτιδήποτε άλλο. Άμα βγαίνεις, πίνεις και το αντέχεις, και την άλλη μέρα μπαίνεις και βάζεις δύο γκολ, βγες πιες. Αλλά άμα δεν τα αντέξεις, κάτι σπίτι σου. Ναι. Άμα βγαίνεις, πίνεις και τα αντέχεις. Θα βάλεις δύο γκολ την πρώτη χρονιά, θα βάλεις πέντε τη δεύτερη, θα βάλεις δέκα τη τρίτη, θα βάλεις 15 τη τέταρτη, ναι. Την πέμπτη, την έκτη, την έβδομη, την όγδοη χρονιά θα αρχίσει η στοτική πορεία. Θα τον έχουμε διώξει αυτό, εντάξει. Α, εμείς. Ναι. Όχι, υπήρχαν άλλοι που δεν τους διώξαμε, γι' αυτό σου λέω. Σωστό. Σωστό. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Η ουσία για να επιστρέψουμε στο σημερινό παιχνίδι είναι ότι θεωρώ ότι ο Άρης κάνει μια καλή εμφάνιση ανάλογη του Βικελίδης με την ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Θα πάρει αποτέλεσμα. Θα πάρει αποτέλεσμα. Δεν είναι κανένα φόβητρο οι Νορβηγοί. Είναι όμως μια καλή ομάδα που ξαναλέω μπορεί να σου βάλει και τρία γκολ. Την καλή του τη μέρα, με το χόρτο, με την βροχή, με τον άνεμο, με το ένα, με το άλλο, μπορεί να σου βάλει και τρία γκολ. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γι' αυτό θεωρώ ότι είναι ανοιχτό το παιχνίδι σε όλα από το 3-0 στο 1-1 μέχρι το 0-3. Είναι ανοιχτό σε όλα και πρέπει μεγάλη προσοχή. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή ώστε στη ρεβάν στο Βικελίδης να πάρει βάρη την πρόκριση. Και έχεις και μία αποστολή, εδώ μου το λέγανε οι φίλοι που βρέθηκαν εδώ πέρα, γιατί ήρθε και ένα βανάκι από Σουηδία πριν από λίγο. Αν χρειάζεται διαβατήριο στη Μαλάτια. Πρόσεξε, ξέρουμε ότι στην Κωνσταντινούπολη δεν χρειάζεται. Ναι. Έχει πέσει το τέτοιο ότι το σύνθημα ότι εκεί ενδεχομένως να χρειάζεται. Δεν νομίζω. Και την Ευρωπαϊκή Τουρκία και η. Δεν νομίζω να πάει ο Άρης στην Μαλάτια. Ποιος το κάνει. Πού θα πάει. Πού θα πάει. Στο Βελιγράδι πιστεύω. Στη Μαλάτια παίζουμε, φίλε, μετά. Στο Βελιγράδι πιστεύω. Φίλε, στη Μαλάτια. Το είπα πριν την κλήρωση, την προηγούμενη της κλήρωσης. Μάλιστα. Από το ζευγάρι είπα πάρει. Εγώ τα έχω πετύχει όλα. Στο Βελιγράδι δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Η Γκρόμπαρη είναι
Η Γκρόμπαρ είναι διακοπές τώρα, δεν μπορούμε να γυρίσουμε. Μάλιστα. Θα παίξουμε με Μαλάτια. Μάλιστα. Άρα είδατε, Μαλάτια, άρα είδατε και αριανάκια εκεί πέρα, κυκλοφορούν. Θετικό αυτό, καλό. Ναι, κυκλοφορούν. Καμιά 60-70 θα είναι από ό,τι υπολογίζουν οι Νορβηγοί. Μια χαρά είναι. Κοίταξε τώρα, υπάρχουν 3 και 4, 7 που τους είδαμε, που ξεκίνησαν από Ελλάδα. Στοχόλμη 908 χιλιομετράκια είναι το Μόλντε. Πήγαν στο Στοχόλμη αεροπορικός και ήρθανε Μόλντε. Υπάρχουν οι άλλοι, οι πιο ήρεος ανάμεσα τους, Τάσος Καραλίγκας, Γίγαντας και διάφοροι άλλοι κύριοι, δεν τους ονοματίζω, είναι φίλοι μου γι' αυτό. Επιφανής. Τι? Επιφανής. Πρώην στέλεχος ερασιτέχνη. Θα τον πω, είναι φίλος μου, κύριος Αγγελούσης. Ήρθε ο Βαγγέλης λοιπόν, πάνω. Ναι, φίλοι, είναι εδώ. Ο Λύκος. Λοιπόν, και ήρθαν φίλοι, φίλε, πήγανε Βουδαπέστη με αυτοκίνητο. Βουδαπέστη, Όσλο με αεροπλάνο. Ναι. Όσλο Μόλντε αυτοκίνητο. Και αυτό θα το ξανακάνουν. Πόση ώρα είναι Όσλο Μόλντε με το αυτοκίνητο? Έχουμε εικόνα. Δεν τους δώσω να σου πω την αλήθεια. 500 χιλιόμετρα είναι πολύ. Γιατί το όριο, φίλε, που υπάρχει πέρα έξω της πόλης είναι 50. Τι 50. 50, τι 50. Και πάνε με 50 γιατί έχει τέτοιο. Γιατί έχει κάμερες είναι παντού. Και έρχεται σε μια βδομάδα το μπιλιετάκι. Ναι. Και στους μεγάλους δρόμους που έχουν είναι 80. Εγώ δεν μπορώ να οδηγήσω εδώ, να ξέρεις. Δύσκολα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Όχι, δεν θα μπορώ, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Θα τρώω πρόστιμα. Και όχι τίποτα. Στα 100. Στα 100 θα είμαι, φίλε, στα 110, δεν τρέχω. Που εμείς εδώ πέρα το θεωρούμε normal το 110 και είναι όντως normal. Αλλά το 110-120, οκ, να πάει με 80 θα κουραστώ, δεν μπορώ. Ναι. Και θα πηγαίνω με 80 από το Βασίλακο στο Λίμπερο. Δεν γίνεται αυτό, όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και την ενδεκάδα του Άρη. Τη λέω εντάχει Κουέστα, Βέλεθ, Ρόους, Σούντγκρεν, Κόρχουτ, Μπάσα, Σάσα, Ματίγια, Διγκινή, Λάρσον και ο Ιντέγε στην κορυφή. Γύρω στους 5 με 6 χιλιάδες περιμένουν οι Νορβηγοί. Μας έλεγαν ότι είναι 27 χιλιάδες οι κάτοικοι εδώ στο Μόλντε. Πιο λίγοι από την Περέα. Πώς? Πιο λίγοι από την Περέα είναι. Μπράβο, από τους οποίους οι μισοί λείπουν διακοπές τώρα. Στη ζωή τους. Μια χαρά. Τι? Τη ζωή τους, λέω. Μια χαρά. Έρχονται, ρε φίλε, προς τα κάτω εδώ πέρα. Ναι. Προς τα μας. Και από τους μισούς, λοιπόν, θα έρθουν οι μισοί στο κήπεδο. Μάλιστα. Ένα 5-6 χιλιάδες. Οι δηλώσεις παρεπιπτόντως είναι σε όλους, ξέρεις, αυτό που γράφεις στο εσωτερικό μας. Είναι σε όλους. Εντάξει, ναι, όποιος μπει μέσα στο κείμενο χρήση θα το καταλάβει. Θα το δει, δεν είναι ότι κάνουν κάπου αποκλειστικά. Ναι, δεν πήρνει και επιστήμη. Φίλε, το έκανα εγώ, φίλε. Το έκανα εγώ. Άσε, φίλε. Ο συνάδελφος λοιπόν θέλει να τοποθετηθεί και αυτός, μήπως μπορούμε, δεν έχουμε θέματα τέτοια. Ο συνάδελφος έκανε τον μπανάκι του, είναι έτοιμος για την αναχώρηση. Ναι. Κάνει πιστολάκι στα μαλλιά. Μήπως δύσκολα. Μήπως θέλει να πει με δύο κουβέντες, δεν έχουμε θέμα. Εμείς δεν έχουμε τέτοια κολλήματα, Γιώργο. Τα είπε πριν. Να του δώσει το κινητό. Να του δώσει το κινητό να τα πει. Όχι, αυτό το κινητό μου δεν το δίνω. Εγώ δεν έχω θέμα, κάνω και με ζεύξη εκπομπή, δεν έχω κολλήματα και κόμπλεξ. Γιώργα, κάνουμε όλους τους συναδέλφους. Γιώργα. Άλλωστε είμαστε μια αποστολή εδώ. Βγαίνουμε φωτογραφίες όλοι μαζί. Θα βγούμε τη selfie της Νίκης στο τέλος. Mm-hmm. Δεν γίνεται να είμαστε χώρια. Mm-hmm. Ωραίο παντελόνι αυτό, μπράβο. Mm-hmm. Ανεβάζει το επίπεδο. Ανεβάζει το επίπεδο του ντυσίματος ο Γιώργος πάντως. Αλήθεια. Είναι ένα πρότυπο. Ευτυχώς βγαίνουμε έξω με τον Γιώργο και μας πλησιάζουν άντρες συνήθως. Όταν είναι ο Γιώργος στο μέσο. Τραβάει, να ξέρεις. Εξαιρετικά. Είναι ωραίο παιδί. Τι να κάνω. Είναι ωραίο παιδί. Απλά είμαι λίγο αργός στις τέτοιες. Το καλό πράγμα. Λοιπόν, κλείνω για να προλάβω να πάω στο γήπεδο. Λοιπόν, θα τα πούμε και μετά. Να είσαι καλά, Χρήστα. Λοιπόν. Αυτά από το Χρήστα Τσαλτίδη και τη σύνδεσή μας με την Νορβηγία. Όπου είχαμε και τις παρεμβάσεις του αδελφού από δίπλα. Τεράστιος, εντάξει. Γιώργος Τράτζαλης. Μπορεί να είναι σε άλλο μέσο, αλλά είναι αδελφός. Φυσικά, πολλά περισσότερα και φουλάρι θα ακούτε από το Λίμπερο μετά τις 7.
όπου θα είναι στο στούντιο Ζάκσον Ντρούλινγκ με όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες και δεκάδες πριν από το παιχνίδι με την Μόλντε. Μετά, 10 με 12, Νίκος Παπαδόπουλος θα επιστρέψει στο στούντιο. Χρήστο Κιώση, φυσικά εδώ πέρα θα τον έχω κολόνα. Αφάμε και τίποτα λοιπόν για το post-game μετά και ελπίζουμε να έχουμε να ασχοληθούμε με ένα ευχάριστο αποτέλεσμα. Μας έδωσε λίγο κλίμα ο Χρύσανδος μια μισή ώρα πριν το παιχνίδι. Τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, τις χαμηλές θερμοκρασίες που θα έχουμε την ώρα του μάτς, ακούτε 11-12 βαθμούς. Την μεγάλη πιθανότητα βροχής που υπάρχει στο Μόλντε, με τα απειλητικά μαύρα σύννεφα που έχουν μαζευτεί πάνω από την πόλη και το Άκερ Στάντιον. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν βρέξει τελικά πώς θα πάει το παιχνίδι. Και όλες τις λεπτομέρειες και για την 11, αυτά που λέγαμε και νωρίτερα με το 4-3-3 που είναι πιθανόν να δούμε από τον Σάβα Παντελίδη και με την είσοδο του Σάσα στο αρχικό σχήμα. Σε καμιά ώρα και λιγότερο φαντάζομαι ότι θα έχουν γίνει γνωστές και δεκάδες και θα δούμε τελικά τι θα έχει επιλέξει ο προπονητής του Άρη. Ο φίλος, ο 218, καλησπέρα. Ένα δύο τελικό ερώτηση: ο Ντουάρτε υπάρχει ή απλά γεμίζει το ρόστερ? Κόβεται το μήνυμά σου. Αναφέρθηκε ο Χρύσανδος στον Ντουάρτε, στο Λίριν Ντουάρτε. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν ο Ολλανδός θα πάρει χρόνο συμμετοχή στο σημερινό παιχνίδι με τη Μόλντε. Στα δύο μάτς με την ΑΕΛ Μεσού δεν τον είδαμε να παίζει καθόλου. Δεν ήταν σε κατάσταση να παίξει κιόλας ο Ντουάρτε. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει σήμερα την ομάδα. Ανάλογα και με την εξέλιξη του παιχνιδιού είναι αυτό. Βασικό δεν θα το δούμε 1000%. Θα πάμε στο break και μόλις γυρίσουμε θα ασχοληθούμε και με τους Κινέζους και αν προλάβουμε θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές. Έχουμε την εντεκάδα του Άρεος για το παιχνίδι με την Μόλντε. Βγήκε πριν από λίγο στο site της UEFA. Λοιπόν, έχουμε και λέμε 4-3-3. Το συζητούσαμε, το γυροφέρναμε και τελικά το χρησιμοποιεί ο Παντελίδης. Με Χουλιάν Κουέστα στα δοκάρια. Ντάνιελ Σούντγκρεν στο δεξί άκρο της άμυνας. Κόρχο του αριστερό. Βέλεθ και Ρόουζ οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Μπάσα Ματίγια και Σάσα τριάδα στη μεσαία γραμμή. Ο Ιντέγε στην κορυφή. Και στα πλάγια ο Νικολά Ντιγκινή με τον Μάρτιν Τόνσον. Στον πάγκο Ντάνιελ Λάρσον, όπως και ο Γιάννης Φετφατζίδης. Μαζί με τους Έμαν Δελιζίση, Ντουάρτε, Μαρτίνες και Κωνσταντινίδη. Τις Μόλντε δεν βλέπω τώρα. Γκάτο, στείλαμε και τις Μόλντε λίγο, αφού έκανε στην Παλικαριά, να πούμε. Και μας έστειλε την εντεκάδα του Άρεος. Να δούμε με τι κατεβαίνουν και οι Νορβηγοί. Κάσα πως έτσι σου έφερε, περίμενε. Λοιπόν, αλλά αυτή είναι η εντεκάδα του Άρη. Επαναλαμβάνω, Κουέσα στο τέρμα, Σούντγκρεν Κόρχουτ στα μπακ, ο Βέλεθ με τον Ρόου Σαστόπερ, ο Σάσα με τον Ματίγια και τον Μπάσα τριάδα στην μεσαία γραμμή, ο Ντιγκινή με τον Ντόνσο θα είναι οι δύο εξτρέμ και ο Μπράουν Ιντέγε θα είναι στην κορυφή της επίθεσης, ο 4-3-3 που θα παίξει ο Άρης κόντρα στην Μόλντε. Λοιπόν, για να δούμε τι κατεβαίνει η Μόλντε. Κράνιξ ο τέρμα, Μπιόρνμπακ, Γκάμπριελσεν, Βολφ Έκρεμ, Τζέιμς Χουσέιν, Άρουσνες, Χάραλσεντ, Χέσταντ, Χάουγκεν και ο Μιουάμφο. Αυτός είναι ο φόρτους που είναι και ο πρώτος σκόρερ τους φέτος με 10 γκολ σε 17 παιχνίδια. Δεν έχουμε διάταξη βέβαια για τους Νορβηγούς ακόμα. Διαιτητής ο κύριος Ματέο Πασέ, ο Μαουρίτσιο Μαριάνι από την Ιταλία. Βοηθή Ματέο Πασέρι, Βαλεντίνο Φιωρίτο από την Ιταλία. Και τέλος ο Τζιαν Πάολο Καλβαρέσε. 4-3-3 λοιπόν ο Άρης. Λάρσον και Φετφατζίδης στον πάγκο. Του Λάρσον έχει να κάνει και με το ότι κρίθηκε ανέτοιμος για αυτό το παιχνίδι. Υπήρχε ρε παιδί μου η σκέψη να παίξει, okay, αλλά τελικά το κρατάει στον πάγκο Παντελίδης, καθώς δεν είναι ακόμα σε τόσο καλή κατάσταση για ένα τέτοιο παιχνίδι μετά τον τραυματισμό του, μετά την επιστροφή του. Ο Σουηδός με τον Σάσα αριστερό χαφ, αν παίξει ο Σάσα αριστερό χαφ, και τον τώρα μας το παρουσιάζει ο UEFA στην ευθεία το 4-3-3, δηλαδή τον Ματίγια, τον Μπάσα και τον Σάσα. Πιστεύω ότι θα είναι ο Μπάσα μπροστά από τα μπορεί βασικά να είναι ο Μπάσα μπροστά από τα χαφ και να είναι ο Σάσα με τον Ματίγια λίγο πιο μπροστά εσωτερική μέση. Αλλά αν παίξει ο Σάσα αριστερό χαφ και συνδυασμό με τον Τόνσο, που εντάξει βοηθάει, μαρκάρει, πιέζει κτλ, ο Παντελίδης θα προσπαθήσει να κλείσει τη δεξιά πλευρά των Νορβηγών, η οποία είναι πάρα πολύ καλή.
Αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες και να τους περιορίσει από αυτό το κομμάτι. Λέγαμε και νωρίτερα ότι παίζουν πολύ τα πλάγια ή τις Μόλντε και το μεγαλύτερο βάρος το ρίχνουν στη δεξιά πλευρά. Άρα, αν δούμε τον Σάσα να συγκλίνει προς τα αριστερά, πολλές φορές θα είναι ώστε σε συνεργασία με τον Ντόνσο αλλά και τον Γκόρφ, φυσικά που είναι στο αριστερό άκρο της άμυνας, να περιορίσουν την έντονη δραστηριότητα που υπάρχει από τη δεξιά πλευρά των Νορβηγών. 2-3-10-2-87-3-8 ανοιχτές οι γραμμές για κανένα δεκάλεπτο, τέταρτο. Όσοι θέλετε, παίρνετε. Pre-game έχουμε. Εντεκάδες σας είπαμε. Για τους Κινέζους που κάναμε μια μικρή αναφορά νωρίτερα. Σήμερα, ως γνωστόν, οι εκπρόσωποι των Κινέζικων fans βρέθηκαν στο Κλειάνδης Βικελίδης. Ξεναγήθηκαν στους χώρους του γηπέδου από τον Θόδωρο Καρυπίδη. Και συμφώνησαν, όπως αναφέρει η ενημέρωση της ΠΑΕ, οι δύο πλευρές, ώστε να βοηθήσουν οι κινήσεις σε πρώτη φάση όσον αφορά την ανάπλαση του Κλειάνδης Βικελίδης. Πολύ σημαντικό αν ήδη αν υλοποιηθεί. Έτσι κι αλλιώς ο Καρυπίδης έχει ένα πλάνο και σχέδια για την βελτίωση του γηπέδου και για μια ριζική ανανέωση που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και το σκέπαστρο γύρω από όλη τη στήρα στο νέο σκέπαστρο, αλλά και περιμετρικά του γηπέδου. Τα ανέλησε όλα αυτά και τα ανέφερε στους Κινέζους και συμφωνεί σε πρώτη φάση οι Κινέζοι να βοηθήσουν στην ανάπλαση του Βικελίδης. Επίσης, με τον δήμαρχο της Ντον Γκουάν, ο οποίος είναι και αυτός στη Θεσσαλονίκη, υπήρξε συμφωνία ώστε να γίνει αδελφοποίηση του Άρη με την τοπική ομάδα της πόλης, της Ντον Γκουάν, και να ξεκινήσει έτσι μια συνεργασία ανάμεσα στους δύο συλλόγους. Και αυτό, εντάξει, αυτό είναι περισσότερο με ωφέλη που έχει να κάνει κυρίως με τις ακαδημίες κτλ. Παράλληλα, βέβαια, πέραν του Βικελίδης, έγινε και επίσκεψη των δύο πλευρών σήμερα στον Δήμο Θεσσαλονίκης, όπου υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας όσον αφορά τον επιχειρηματικό τομέα και τον τουρισμό. Πολύ σημαντικό. Παρουσία, βασικά, τον Δήμο εκπροσώπησε ο κύριος Πέτρος Λεκάκης, γνωστός για τα κυτρινόμαυρα του αισθήματα. Παρουσία, φυσικά, και η Ειρήνη Καρυπίδη, η οποία ηγείται του Hellenic Trade Council. Και σίγουρα σε κάθε περίπτωση όλα αυτά είναι πάρα πολύ θετικά. Επαναλαμβάνω, είναι η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης, η συμφωνία του Θόδωρου Καρυπίδη με την πλευρά των Κινέζων, προκειμένου να βοηθήσουν σε πρώτη φάση όσον αφορά την ανάπλαση του Κλειάνδης Βικελίδης. Εντάξει, αυτά χορηγικά πάνε σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα έχουν και αυτοί κάποια ωφέλη. Θα έχει σίγουρα και ο Άρης ωφέλη αν βάλουν πλάτη οι Κινέζοι σε αυτή τη διαδικασία. Και είναι αυτό το οποίο λέγαμε μήνες πριν που είχε προκύψει το θέμα με τους Κινέζους, ότι εφόσον ο Θόδωρος Καρυπίδης καταφέρει να βάλει στο πλαίσιο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων με τους Κινέζους και τον Άρη, αυτό μπορεί να φιλήσει σημαντικά την ομάδα. Και φαίνεται, στα λόγια τουλάχιστον, αλλά για τώρα μόνο λόγια μπορούμε να έχουμε, δεν μπορούμε να έχουμε πράξει με τη μία, φαίνεται ότι σε πρώτη φάση όλα πάνε πολύ καλά και ότι το πλάνο του Θόδωρου Καρυπίδη προχωράει ώστε οι Κινέζοι να ασχοληθούν ενεργά με την ομάδα, σε πρώτη φάση έστω, πολύ σημαντικό και αυτό, με την βελτίωση του Κλειάνθης Βικελίδης από πολλές απόψεις, είναι η αλήθεια. Γραμμή, βεβαίως, χαίρετε. Γεια σου, κύριε Νίκο. Αχ, κύριε Θανάση, πού είσαι, το Μόλντε είσαι και εσύ. Μετά το, πώς το λένε, μετά τον καύσωνα έρχεται ο χειμώνας, έτσι. Μετά τη ζέστα και το κρύο. Μετά τη ζέστα. Είμαστε τον άκρο, ρε παιδί μου. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Από το 100% υγρασία πήγαμε στους 11 βαθμούς και στη βροχή. Εντάξει. Πανέξυπνη η εντεκάδα, να μιλήσω σαν Έλληνα προπονητή. Το ίδιο θα έκανα και εγώ. Εάν θα κλέψουμε την μπάλα κάπου εκεί στο κέντρο, πιστεύω θα γίνει ό,τι ήθελε να γίνει. Και επειδή είναι μια ομάδα με καλύτερη, γνωρίζοντας το γήπεδο, θα έχει πολύ ταχύτητα, θα παίζουν πολύ γρήγορα, θα πρέπει να κάνουμε πολύ καλά κοψίματα εκεί στο κέντρο. Θα πρέπει να είμαστε πολλοί. Αυτοί δεν έχουν ψυχολογικά προβλήματα, θα βρεθούν μπροστά στο σπορ. Ψυχολογικά προβλήματα. Ναι, όπως έχουν κάτι άλλες ομάδες. Ναι. Για ποιο χτύπησε τον καμπανάκι τώρα όμως, σου άνοιξε μια παρένθεση. Την κλείνω την παρένθεση, θα φτάξει να τη βρεις, αλλά δεν είναι ελληνική. Λοιπόν, πρώτη γκολ να βάλουμε πάντως. Θα είναι όλα τα πράγματα πολύ πιο διαφορετικά. Είναι όλα τα πράγματα πολύ καλύτερα. Είμαι αυτού του δόγματος. Δεν κουράζομαι να το λέω. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τι άλλο να σου πω για το παιχνίδι. Εντάξει. Θετική ενέργεια υπάρχει, καλή διάθεση υπάρχει, επειδή δεν τους ξέρουμε αυτούς, δεν τους έχουμε δει, ρε παιδί μου, ποτέ. Ό,τι μας λέει
Ό,τι μας λένε. Μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Αυτά που λέει, έλεγε ο φίλος από εκεί, από το δημοσιογράφος. Μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Τύχει να έχει η ομάδα να κερδίσει το σημερινό παιχνίδι για να είναι όλα καλύτερα στο επόμενο παιχνίδι, για να δούμε τι θα κάνουμε στα παρακάτω. Mm. Α, και κάτι για... Πολύ καλό είναι αυτό που γίνεται με όλους αυτούς που περιτριγυρίζουν τον πρόεδρο και είναι σχιστοφυλακτές, πως τους λένε. Μ' αρέσει που είναι χαμηλή η τόνη. Πιο καλά θα προχωρήσουν τα πράγματα από το να υπάρχουν φανφάρες. Mm. Λίγα πράγματα και καλά. Εδώ πέρα ο φίλος ο Ερμής μου στείλε ένα μήνυμα. Το είδα αυτό το άρθρο πριν μπω στο στούντιο και ήθελα να το σχολιάσω, αλλά πιαστήκαμε τώρα με το ποδοσφαίρο, με το αγωνιστικό, και μου διέφυγε για μένα. Διαβάζω ότι λέει απείλησαν δημοσιογράφο, λέει, μετά από ρεπορτάζ για το χρέος του Άρη προς τη ΔΕΗ. Ένα ρεπορτάζ και σχόλιο, θα πω εγώ, από την εφημερίδα των συνταχτών. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομα του αρθρογράφου. Πού. Λοιπόν, το να απειλείς κάποιον για αυτό που γράφει είναι κατακριτέο. Εντάξει, υπάρχει ελευθερία του τύπου. Ο καθένας μπορεί να γράφει και να λέει ό,τι θέλει. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Περίμενε λίγο να ολοκληρώσω. Και το κατακρίνουμε φυσικά. Αν όντως τον απείλησαν, το κατακρίνουμε 100%. Και το καταδικάζουμε κιόλας. Γιατί και εμείς δημοσιογράφοι είμαστε. Περίμενε. Περίμενε λίγο, Θανάση. Ένα λεπτό, δώσουμε ένα λεπτό. Περίμενε λοιπόν. Γιατί και εμείς δημοσιογράφοι είμαστε και εμείς είναι δουλειά κάνουμε και δεν θέλουμε το ίδιο φυσικά. Εννοείται. Ο καθένας όταν είναι δημοσιογράφος μπορεί να γράφει αυτό το οποίο θέλει. Αλλά επειδή είχε να διαβάσω το άρθρο. Εντάξει. Και δεν έχει να κάνει με το συγκεκριμένο γενικότερα. Εγώ θα το πάω στην εφημερίδα. Εγώ δεν είδα αυτή την εφημερίδα ή κάποιες άλλες εφημερίδες όταν άλλες ομάδες γροστάνε τα κερατά τους οι ΔΕΗ και δεν πληρώνουν καν τη ΔΕΗ να γράφουν και να λένε τίποτα. Ξαφνικά με τον Άρη μας πιάνει υπερευαισθησία σε αυτό το κομμάτι. Όσοι ακούνε αντίπαλοι άλλων ομάδων τα συγκεκριμένα πράγματα για τους συγκεκριμένους. Επαναλαμβάνω, κατακρίνω το αν όντως απειλήθηκε, το κατακρίνω και το καταδικάζω. Ναι. Αλλά δεν θέλω λίγο να το πάω στην σημερινή εποχή, έτσι πως είναι τα δεδομένα, τα πράγματα και όλα αυτά τα πολιτικά, οι εξαρτήσεις των ομάδων με τα κόμματα και όλα. Πόσοι οπαδοί των αντιπάλων ομάδων πιστεύουν ότι αν στη θέση μας ήταν οι τρεις αθηναϊκές ομάδες και ο ΠΑΟΚ, πόσοι πιστεύουν αν αυτό το θέμα θα είχε δημιουργηθεί όπως δημιουργήθηκε στην ομάδα μας. Ας βγουν να μας απαντήσουν σε επόμενες εκπομπές. Ναι. Είμαι ξεκάθαρος, τα ελληνικά είναι καθαρά. Εγώ πιστεύω ότι είναι καθαρά θέματα, ρε παιδί μου, ότι εμείς δεν έχουμε τις σχέσεις εξαρτώμενες που έχουν αυτά τα σωματεία με τις κυβερνήσεις και τα κόμματα. Ναι. Τι να κάνουμε, δεν φαίνεται. Δεν κάνει καραμπινά το μπαμ. Εδώ δεν ξέραμε ότι πλήρωνε η νομαρχία. Έλα, Ρε Θανάση. Να σου πω κάτι, Ρε Θανάση. Μισό λεπτό. Δεν το γνωρίζαμε πόσα χρόνια. Πλήρωνε νομαρχία το τι να μου πούνε τώρα άλλος... για αυτά τα θέματα, τι να πούνε οι αντίπαλοι οπαδοί στον Αριανό, τι να πούνε. Ο άλλος παίρνει εταιρεία και τα χρέη τα προηγούμενα λένε εντάξει, μην τα πληρώνεις. Λέει δεν πειράζει, λέει. Άστα, δεν πειράζει. Οκ. Πάρει την εταιρεία έτσι. Και ξαφνικά ο Άρης μας πείραξε και μόνο με τον Άρη ασχολιόμαστε. Εντάξει. Για να μην τρελαίνονται με τα χορτάρια που χαλάσανε και δεν είχαμε... Ρε, τα χορτάρια φτιάχνονται. Ναι, ρε φίλε, μην το κουράζουν και οι δικοί μας οι φίλοι. Ρε, ξεκουμπλάρετε από αυτά. Εκεί θέλουν να σας οδηγήσουν για να υπάρχει αρνητικό κλίμα στον κόσμο. Τι να κάνουμε τώρα, εγώ έτσι το βλέπω. Αν νομίζω ότι κάνω λάθος κάνω, αν έχει κάποιος άλλη άποψη, ας το πει. Ναι. Χρόνια συμβαίνει αυτό το πράγμα, τι να λέμε τώρα. Ναι. Εντάξει, να υπενθυμίσω πάλι το συγκεκριμένο άτομο από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση που έφερε τον συγκεκριμένο άνθρωπο και που μιλούσε από τις 3 ώρες στην πρώτη του συνέντευξη, τις 2,5 ώρες για όλα τα άλλα πλήν από την ομάδα που αναλάμβανε. Ας βγουν και ας μας το διαψεύσουν. Πρώτη συνέντευξη στη Μακεδονία Παλά. Βάλε επίλογο, γιατί περιμένει κι άλλος. Ναι, να βάλω επίλογο. Αν δεν είναι το θέμα πολιτικο-οικονομικό και μετά είναι η ασπίδα η ομάδα. Πρέπει να είσαι αφιλής να μην το καταλαβαίνεις. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Καλή φύση στην ομάδα, πρώτη γκολ να βάλει. Να σε καλά. Γεια σου, Θανάση. Ο επόμενος, καλησπέρα. Νικόλα. Ναι. Σήμερα είναι η μέρα οργασμού και αυτό πρέπει να μας μείνει στο κεφάλι ότι τον οργασμό θα το δει επάνω ο Χρήστοφος live. Ναι. Πρώτον. Δεύτερον. Πληρώνεται κόσμος για αυτά που λέτε τώρα. Γιατί τους πειράζει ο Άρης για να κάνουν προπαγάνδα στον Άρη. Αυτό πρέπει να είμαστε περήφανοι και όχι να τρώγόμαστε μεταξύ μας.
Κάθε μέρα στο ραδιόφωνο, ρε φίλε, δεν ακούς τίποτα άλλο. Σε όλα τα ραδιόφωνα, έτσι. Ναι. Σε όλα, δεν ακούς τίποτα άλλο. Ναι. Πολιτικό ραδιόφωνο και ασχολείται με τον Άρη. Πολιτικό ραδιόφωνο και όχι μόνο ραδιόφωνο, παντού. Site, mate, όλα. Και ασχολούνται με τον Άρη και τον Καζόν. Ρε φίλε, απ' την τσέπη σας βγαίνει, συγγνώμη κιόλα. Καλά. Μουστάρει να τα χαλάει και να πληρώνει. Τι σας νοιάζει. Το είπε κιόλα, θα τα αλλάξω, λέει τελείω. Χάλασε, θα τα αλλάξω. Μουστάρει να τα χαλάει και να πληρώνει. Τι τους νοιάζει, μπορείς να μου πεις, δηλαδή γιατί να τροχόμαστε σήμερα, πάμε να πάρουμε την πρόκριση. Να πάρουμε ένα χ. Εγώ με ένα χ θα πανηγυρίσω, αλήθεια σου λέω. Μια χαρά είναι, ρε τέλος. Στο κορδελιό θα είμαι, φίλε, και θα πανηγυρίσω, το λέω. Κρινό μαύρο κορδελιό, να τα λέμε μπράβο, αυτά. Άντε. Μπράβο, άντε. Και αυτό που λέει ο Χρήστος θα το λέτε συνέχεια. Ο Άρης πειράζει. Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, φίλε, χρόνια. Ο Άρης πειράζει και θα πειράζει συνέχεια. Εντάξει. Έγινε. Να είσαι καλά. Έχουμε άλλον. Επόμενος, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Πέσαμε κοντά στην 11 που σου έλεγα θα παίξει με 3 στο κέντρο. Ναι, ήταν ναι, ναι. Ήταν πιθανό. Ναι. Αλλά αυτός την πάει ακόμα πιο σφιχτά. Ναι, ναι, ναι. Βάζοντας και τον Αργεντίνο μέσα, της φύγει ακόμα πιο πολύ την ομάδα. Δεν ήταν ο Λάρσον 100% έτοιμος για να παίξει βασικό σου. Δεν ήταν και ο Λάρσον. Δεν εμπιστεύεται και το Φετφατζίδη ή τον, θα τον αφήσει κάποια στιγμή να τον κάνει αλλαγή, να δει πώς θα πάει το παιχνίδι. Το Φετφατζίδη ξέρεις γιατί δεν τον εμπιστεύεται και φαντάζομαι όλοι το ξέρουμε γιατί δεν τον εμπιστεύεται. Γιατί δεν μαρκάρει. Α, να, γεια σας. Όχι, πρόσεξε, δεν μαρκάρει με την ίδια συχνότητα που θα μαρκάρει ο Τόνσο. Ναι, ναι. Έτσι προφυλάσσει και τον Κόρχοντα από εκεί την πλευρά λογικά, άμα πάνε αυτοί από εκεί. Ο Τόσο και ο Σάσα άμα τον έχει από εκείνη. Και ο Ντιγκινή προφυλάσσει το Σούντγκρεν. Ο Ντιγκινή προφυλάσσει το Σούντγκρεν. Σφιχτά θα πάει η ομάδα, φίλε. Δεν ξέρουμε αυτή, δεν το ξέρουμε αυτή. Τώρα ο προπονητής για να το βλέπει έτσι, σου λέει πλαστικό κόρτο είναι εδώ πέρα. Μπορεί μπάλα να τρέχει γρήγορα, να ελέγξω το ρυθμό όσο μπορώ. Και μήπως βγάλω κάποια μπαλιά, και να τον απειλήσω με μπαλιά και μεταστημένα. Και μεταστημένα θα τον απειλήσει. Θα την απειλήσει την ομάδα τη τώρα. Θέλω να δω τον Άρη να απειλήσει σήμερα τα στημένα, γιατί στα δύο προηγούμενα παιχνίδια δεν το έχει κάνει καθόλου. Και ήταν, ένα από τα πολύ βασικά στοιχεία του περσινού Άρη, το να απειλεί από τις στατικές φάσεις. Και θέλω να δούμε τώρα, θα κλείσω και τη γραμμή τελευταίο, μα τι για τώρα θα είμαστε εδώ σήμερα, έτσι. Έχεις ακόμα. Πλέον είναι απελευθερωμένος πολύ, εντάξει, δεν έχει στο μυαλό κοινό. Να δούμε λίγο να παίξει λίγο ποδόσφαιρο σήμερα, λίγο παραπάνω. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά τα λέμε. Να είσαι καλά. Έχουμε άλλο Χρήστο. Ωραία. 2-3-10, 2-87 και 3 οχτάρια. Ένα-δύο ακόμα που θέλουν να βγουν, προλαβαίνουμε να τους έχουμε στον αέρα λίγο πριν κλείσουμε και δώσουμε σκυτάλη στον κύριο Ζάχο Ντρούλινγκ, ο οποίος θα έρθει για την τελική ευθεία του pre-game και όλες τις τελευταίες, όλα τα τελευταία νέα από το Άκερ Στάντιον. Βλέπω και το Χρήστανθο είναι ήδη εκεί και θα έχουμε και νέα σύνδεση μαζί του μετά τις 7 για να μας μιλήσει και ο ίδιος για την εντεκάδα του Άρη και πώς την βλέπει. Εντάξει, το πάει σφιχτά ο Παντελίδης. Κοιτάει πρώτα το 0, φαίνεται αυτό. Μην τρελαθούμε. Και από εκεί και πέρα να βάλει ένα γκολ, να ποντάρει στην ταχύτητα για να σκοράρει. Είπε βέβαια χθες ότι δεν μπορεί να κάνουμε πολλή ώρα άμυνα, απλά θέλει να κλείσει τους χώρους. Εντάξει, αυτό που εννοούσε είναι ότι δεν μπορεί να πιέσει για πολλή ώρα ο Άρης. Αυτή τη στιγμή στη φάση που βρίσκεται, πιστεύω εγώ. Και κλείνει τους χώρους και επαναλαμβάνω κλείνει πολύ την δεξιά πλευρά των Νορβηγών, η οποία είναι και καλή τους επειδή πετύχεται κυρίως από τα άκρα με 4-2-3-1 η Μόλντα από ό,τι βλέπω τώρα εδώ πέρα στο site της UEFA. Τον Τζέιμς στην κορυφή, τον Ομιουάμφο τον Νορβηγό-Νιγηριανό αν θυμάμαι καλά να είναι στα αριστερά της τριάδας πίσω από τον Φορ, τον Χέσατ στα δεξιά και τον Wolff Ekrem να είναι πίσω από τον James, ο οποίος είναι στην κορυφή της επίθεσης. Ο Χουσέιν με τον Άουρσνες να είναι οι δύο παίχτες στην μεσαία γραμμή. Δεξί μπακ ο Χάραλσεντ, ο Χάουγκεν αριστερό μπακ. Ο Μπιόρμπακ με τον Γκάιμπρελσεν που είναι και αρχηγός των Νορβηγών είναι τα στόπερ. Και ο Άλεξ Κράνιξ στο τέρμα για την Μόλντε. Αυτά όσον αφορά και την 11η Νορβηγών. Μακάρι το 4-3-3 σήμερα να βγει στον Άρη. Πέρσι δεν του βγήκε. Όσες φορές το χρησιμοποίησε. Μόνο σε ένα μάτς είχε πιάσει το 4-3-3 πέρσι για τον Άρη. Και αυτό ήταν με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για το κύπελο, για όσους θυμούνται. Σε κανένα άλλο παιχνίδι που Άρης έπαιξε 4-3-3
δεν κατάφερε να του βγει και να αποδώσει αυτό το οποίο ήθελε. Φοβού το Ζάχο Ντρούλινγκ και Σίκα. Έχει έρθει εδώ πέρα ο Ζάχος. Και Σίκα Φέρον. Και Σίκα Φέρον. Έχει έρθει με αυτή την μπλούζα της μικρής ομάδας της Λατινικής Αμερικής. Τι είναι αυτή που φοράς? Ναι, φίλε. Ναι. Μεγάλη ποια είναι? Η Βραζιλία. Α. Α. Με αυτόν που μόνος του δεν μπορεί να πάρει την Αργεντινή, με αυτή την τιτίκα που έχει στην εθνική της Αργεντινής και δεν. Α, συμφωνείς. Τότε είσαι σωστός. Μ' αρέσει, εντάξει. Λοιπόν, θα ακολουθήσει ο κύριος Ντρούλινγκ μετά. Μας έφερε εδώ πέρα και Σίκα να τσιμπήσουμε. Λοιπόν, αγαπητό γύρο, φέρε Ζάγο, τι Σίκα τώρα. Γύρουμε επί το γύρο, νωρίς είναι. Νωρίς είναι, μετά. Στα επινίκια. Στα επινίκια. Άννα, μην πάμε τίποτα άλλο, Ζάχο. Λοιπόν, κλείνουμε. Ευχαριστούμε και σήμερα για την ακρόαση. Μην ξεχνάτε ότι μαζί μας ήταν και η Argon Ελλάς. Αν έχεις κατάστημα φαρμακείο, σούπερ μίνι μάρκετ, η επιλογή σου είναι η Argon Ελλάς, με κατασκευή και τοποθέτηση ραφιών για κάθε κατάστημα χονδρικής ή λιανικής, κάθε τύπου και σε κάθε διάσταση ράφια προσαρμόζονται στον χώρο σου. Την Argon Ελλάς θα τη βρείτε στη βιομηχανική περιοχή της Ίνδου, στο τηλέφωνο 2317-23-240, σε υποκατάστημα της Αθήνα καθώς και στο argon.gr. Ακολουθεί Ζάχος Ντρούλινγκ, τα λέμε και πάλι με το Lambout Arts φυσικά αύριο στις 5 και μετά τις 10 απόψε με το post-game του Molde Arts.